απίστευτη αγριότητα. Αστυνομικοί δέρνουν αλήπητα διαδηλωτές μέσα σε σταθμό του μετρό, αποθώντας τους δημοσιογράφους για να μην καταγράψουν τις σκηνές ντροπής που όμως κάνουν το γύρο του κόσμου. Ο πλημμυρισμένος στο αίμα νεαρός διαδηλωτής είναι καθυλωμένος στο έδαφος. Οι αστυνομικοί δεν δίνουν σημασία στις εκκλήσεις δημοσιογράφων και πολιτών να σταματήσουν να τον χτυπούν. Μέρα με τη μέρα οι διαμαρτυρίες των οπαδών της αντιπολίτευσης γιγαντώνονται. Καταγγέλουν ως ναζιστικές τις μεθόδους καταστολής της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ και η εικόνα είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Οι συγκρούσεις γενικεύονται, η αστυνομία κάνει χρήση δακρυγόνων και οι διαδηλωτές εξφενδονίζουν κάθε είδους αντικείμενα κατά των δυνάμεων ασφαλείας. Οι βίαιες διαδηλώσεις συνεχίζονται για 10 διαδοχικά Σαββατοκύριακα, μετατρέποντας το Χονγκ Κονγκ σε πεδίο μάχης, βυθίζοντάς το στη σοβαρότερη πολιτική κρίση εδώ και δεκαετίες. Η αστυνομία απαγορεύει τις διαδηλώσεις, όμως οι χιλιάδες οπαδοί της αντιπολίτευσης αψηφούν την απαγόρευση και κάνουν πορείες στην πόλη, διαμαρτυρόμενοι για τις πολιτικές μιας κυβέρνησης που εκτελεί πιστά τις εντολές του Πεκίνου. Πλέον οι διαδηλωτές προσπαθούν να πλήξουν την οικονομία της Κινεζικής Μεγαλούπολης και για τέταρτη ημέρα 5.000 άνθρωποι κάνουν καθιστική διαμαρτυρία στην κεντρική αίθουσα του Διεθνούς Αεροδρομίου, που είναι γνωστό για την αποτελεσματικότητά του και που το 2018 ήταν το 8ο πιο πολυσύχναστο στον κόσμο με 74 εκατομμύρια επιβάτες. Στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαναγκάσει σε παρέτηση την κυβέρνηση της Προέδρου Κιμ, με απότερο στόχο το αίτημα για ανεξαρτητοποίηση του Διεθνούς Εμπορικού Κέντρου. Οι μαζικές διαδηλώσεις γίνονται ενάντια στο νομοσχέδιο που προβλέπει την έκδοση αντιφρονούντων στην Κίνα, κάτι που απορρίπτουν οι διαδηλωτές, γνωρίζοντας ότι η μέθοδοι ανάκρισης της κινεζικής κυβέρνησης δεν είναι και οι πιο δημοκρατικές που υπάρχουν. Το Πεκίνο αντιδρά βλέποντας ενδείξεις τρομοκρατίας στις διαδηλώσεις, ανοίγοντας το δρόμο για ακόμη πιο βίαιη καταστολή τους.